ηγεσία. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Υπουργέ? Έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό θέλουμε να διελευκάνουμε κι εμείς. Πάντως, επί τη ουσία. Σε ένα πολύ αμάρτωλο παρελθόν, αλλά και πολύ παρελθόν. Επί τη ουσία, λέω, του περιεχομένου του εγγράφου, υπάρχει ζήτημα από την πλευρά τη κυβέρνηση. Επί τη ουσία, λέω. Διότι η ουσία είναι τι διαδικασία ακολουθείτε για του παρανόμου εισερχόμενου στη χώρα. Δηλαδή, ότι ένα μήνα. Που βασίζεται σε ένα νόμο του 11, Γεωργίου Παπανδρέου φτιάγμενο νόμο. Λοιπόν, ότι δηλαδή ο Μπένον που λένε, ο εισερχόμενος παρανόμος, του δίνεται ένα μήνα διορία, καταγράφεται κτλ. Του δίνεται ένα μήνα διορία και άλλοι 6 μήνες παράταση και μετά λαμβάνει το δρόμο του που λένε. Και στο ενδιάμεσο υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία με τα κλειστά κέντρα κράτη, Αμυγδαλέζα και τους άλλους χώρους, στους οποίους εσείς έχετε πει ότι θα τους αλλάξετε χαρακτηριστικά, θα καταργηθούν στην ουσία κτλ. Επί της ουσίας, λοιπόν, λέω, του εγγράφου, υπάρχει θέμα. Είναι ένα ζήτημα η διαδικασία και ποιος κινεί τα νήματα, να μου επιτρέψετε να πω, και ένα θέμα η πραγματική ουσία της μεταναστευτικής πολιτικής. Επί της ουσίας, έχετε δίκιο που το διαχωρίζετε. Mm. Επί της ουσίας. Θα τοποθετηθεί η κυρία Χρυστοδηλοπούλου και ο κύριος Πανούσης από κοινού. Ήδη έχουν κάνει. Ήδη η κυρία Χρυστοδηλοπούλου έχει κάνει μια τοποθέτηση χθες το βράδυ. Βεβαίως. Επί της ουσίας, επομένως, για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα, τις πρωτοβουλίες θα τις πάρει η κυρία Χρυστοδηλοπούλου και ο κύριος Πανούσης. Και σίγουρα όχι. Δηλαδή, σήμερα το πρωί, κύριε εκπρόσωπε, είστε σε θέση να μας πείτε τι ισχύει για τους μετανάστες? Έρχεται ένας και συλλαμβάνεται στα σύνορα. Συλλαμβάνεται καταρχήν. Τι ισχύει? Θα προτιμήσω να αφήσω την κυρία Χρυστοδηλοπούλου και τον κύριο Πανούση να τοποθετηθούν σε αυτό. Μάλιστα. Καλώς. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Καλημέρα. Να διευκρινίσουμε το θέμα. Το θέμα έχει πάρει μεγάλη διαδικασία, όπως βλέπετε. Το θέμα είναι όντως σοβαρό, βέβαια.